Η επιστρεπτέα προκαταβολή θα συνεχίσει να αποτελεί μια βασική συνισταμένη για την στήριξη των επιχειρήσεων. Πλέον, όπως ανακοινώθηκε, ξεκινά και ο 7ος κύκλος. Θα λαμβάνει υπόψη την πτώση του τζίρου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 με την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς. Όπως και στους προηγούμενους δύο κύκλους θα είναι το 50% μη επιστρεπταίο. Και επίσης να πούμε και κάτι σημαντικό, ότι νέες επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη μετά το Δεκέμβριο του 2019 και είναι στους άμεσα πληττόμενους κλάδους, όπως για παράδειγμα το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο αθλητισμός, που είναι κλειστά αυτή την περίοδο, θα δικαιούνται να μπουν στον 7ο κύκλο χωρίς το κριτήριο της πτώσης του τζίρου. Με βάση ανακοινώσεις, σημαντικό θεωρείται το γεγονός πως βελτιώνονται οι όροι στην επιστρεπτέα προκαταβολή 1, 2 και 3. Ενώ διευρύνεται η περίοδος απληρωμής από 40 σε 60 δόσεις. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, μεγάλη ανάσα για πολλούς επιχειρηματίες και επιχειρήσεις γενικότερα, είναι αυτό που ανακοινώθηκε για τους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής, ότι δηλαδή θα υπάρξει κούρεμα του επιστρεπταίου ποσού από 30 έως 50% υπό προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές, τώρα να πούμε χοντρικά? Οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφάνισαν τζίρο το 2020 μειωμένο κατά 15% θα δικαιούνται κούρεμα της ενίσχυσης κατά 30%, ενώ αυτές οι οποίες εμφάνισαν πτώση τζίρου κατά 30% θα δικαιούνται κούρεμα της τάξης του 50%. Όπως είπατε, αυξάνεται η περίοδος αποπληρωμής, επίσης πολύ σημαντικό, από 40 δόσεις σε 60, αρχής γενομένης από την 31η Ιανουαρίου, δηλαδή του 2022, μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Ο σημαντική πλέον ρύθμιση καθορίζεται και η θέσπιση του νέου προγράμματος επιδότησης επιχειρηματικών δανείων. Το πρόγραμμα Γέφυρα ακριβώς είναι στην ουσία επιχορήγηση ή μάλλον επιδότηση επιχειρηματικών δανείων. Για πρώτη φορά σε σχέση με το πρόγραμμα Γέφυρα 1 θα έχουμε και επιδότηση όχι μόνο των τόκων αλλά και του κεφαλαίου. Και με βάση τις ανακοινώσεις η επιδότηση για τους συνεπείς δανειολήπτες θα αγγίζει το 90% της δόσης. Ενώ για αυτούς οι οποίοι έχουν δάνεια σε καθυστέρηση θα αγγίζει έως και το 80%. Αυτό το πρόγραμμα θα είναι για τους επόμενους 8 μήνες.